Με 210 έργα με θέμα το μέλλον της ειρήνης πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η έκθεση για την αφίσα της ειρήνης από τη Λέσχη Lions Co. Ιπποκράτης με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κώστα Παλάς με τη συμμετοχή παιδιών σχεδόν από όλα τα δημοτικά σχολεία της Co. Έκθεσης ήταν για το μέλλον της ειρήνης και οι ζωγραφιές μας είναι αυτές οι δύο. Ναι. Και τις εμπνευστήκαμε από τον κόσμο έτσι όπως είναι και θέλουμε να δείξουμε ότι... Θέλετε δηλαδή να περάσει το δικό σας μήνυμα. Mm-hmm. Αυτό που έχω κάνει εγώ εδώ πέρα πάνω είναι ο κόσμος που είναι με το σήμα της ειρήνης. Και δείχνει να μην έχουμε κάπως κατά κάποιο τρόπο πόλεμο και να έχουμε ειρήνη. Το δικό μου είναι αυτό εδώ πέρα και θα ήθελα να περάσω στο μήνυμα σε όλα τα παιδιά της γης και σε όλους τους ανθρώπους της γης ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται πολέμους ή... Χρειάζεται ειρήνη, έτσι. Ναι, χρειάζεται ναι, ειρήνη και αγάπη που όλοι οι ανθρώποι να συμφωνούν σε κάτι και όχι να μαλώνουν, να διαφωνούν ή ακόμα και χειρότερες και σε χειρότερες περιπτώσεις άλλα πράγματα. Απλά να αγαπιούνται ο ένας με τον άλλον και να περνάνε το μήνυμα της ειρήνης. Έχω ζωγραφίσει... Να το δούμε καταρχήν, είναι αυτό εδώ το έργο. Ναι. Τι έχει ζωγραφίσει? Έχω κάνει ότι η ειρήνη είναι μία σπίδα για όλο τον κόσμο. Έχουμε ζωγραφίσει έναν πόλεμο και τρία παιδάκια που είναι από διαφορετική χώρα. Και έχει το περιστέρι πάνω με το κλαδί της ελιάς που τρέχει στην φωλιά του με τα αυγά. Αυτό έτσι εκλαμβάνεις το μέλλον της ειρήνης εσύ? Ναι. Πώς ειρήνης στο μέλλον, έχουμε κάνει έναν πόλεμο εδώ που έχουμε τραβήξει ένα χ και εννοούμε ότι δεν θα υπάρχει πόλεμος, θα υπάρχει μόνο ειρήνη. Mm-hmm. Αυτά έχουμε κάνει εδώ δύο παιδάκια, εδώ έχουμε κάνει πόλεμο, έχουμε κάνει ένα βουνό, ένα αεροπλάνο, κάτι τάγκς, ένα ποτάμι. Εδώ πέρα έχουμε κάνει μια παιδική χαρά, κάτι παιδάκια και το υστέρι. Έχω ζωγραφίσει αυτό εδώ. Έχω κάνει τα άσπρα περιστέρια που συμβολίζουν την ειρήνη, την υδρόγειο σφαίρα και την αγριελιά. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περάσεις εσύ στον κόσμο για την ειρήνη? Πως δεν πρέπει να γίνονται πόλεμοι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το δικό σου έργο και θα θέλαμε να μας πεις τι ακριβώς, ποια είναι η δική σου ιδέα για το θέμα της ειρήνης. Θέλω να ζωγραφίσω τη γη για να σημαίνει, ας πούμε, ότι όλη η γη χρειάζεται ειρήνη για να είναι ένας καλύτερος κόσμος. Η επιλογή των τριών έργων έγινε από την επιτροπή στην οποία συμμετείχαν η δασκάλα ζωγραφικής και γεωγραφίας Μαρία Βαμβακούση, η πρόεδρος της επιτροπής της Λέσχης της ΚΟΗ Lion Μαρία Κορκή και ο εκπαιδευτικός και Lion Δημήτρης Παπακοσταντίνου. Οι τρεις πρώτοι νικητές είναι: πρώτο βραβείο Γιώργος Κατσίπης από το Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου, δεύτερο βραβείο Σοφία Καραδήμου από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ και το τρίτο βραβείο Τσεζιόλα Τζαράι από το Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου. Οι τρεις πρώτοι κέρδισαν εκτός από το αναμνηστικό και ήδη ζωγραφικής από τη Λέσχη Lions Co. Ιπποκράτης. Επίσης σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά συμμετοχής από το διαγωνισμό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικασία των Διεθνών Lion, τα έργα θα σταλούν στην Αθήνα και στη συνέχεια το πρώτο από όλη την Ελλάδα θα ταξιδέψει στην Αμερική για να πάρει μέρος στο διεθνή διαγωνισμό των Lions με μεγάλα χρηματικά βραβεία και με θέμα «The Future of Peace». Να ευχαριστήσω εκ μέρους της Επιτροπής της κυρίας Κορκή ως Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης των Έργων, της κυρίας Βαμβακούση και εμού για την συμμετοχή σας
τα παιδιά, τους συναδέλφους, τους δασκάλους, διευθυντές των σχολείων που πήραν μέρος, καθώς και τους εκπαιδευτικούς της 5ης και της 6ης τάξης, που σας βοήθησαν για να εκπονήσετε τα έργα σας, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Ομολογώ ότι δυσκόλεψαν πολύ την Επιτροπή να κάνουν την επιλογή, αλλά δυστυχώς μια επιλογή είναι επιλογή, είναι σκληρή, περιλαμβάνει νικητές και μόνο. Λοιπόν, η πρόεδρος της Επιτροπής θα ανακοινώσει τα ονόματα και τη σειρά. Το πρώτο βραβείο είναι στο Γιώργο Κατσίπης. Είναι από κέφαλο. Είναι εδώ, όχι, ε? Είναι εδώ το παιδί. Ναι, σίγουρα. Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια, γιατί κάθε χρόνο βλέπω ότι προσπαθούν όσο μπορούν περισσότερο. Βλέπουμε φέτος έργα που είναι καταπληκτικά όλα. Δυσκολευτήκαμε για να βρούμε, να διαλέξουμε αυτά τα τρία. Συγχαρητήρια. Το δεύτερο νικητή, η κυρία Βαβακούση. Το δεύτερο, Φία Καραδήμου από το δεύτερο δημοτικό. Και το τρίτο βραβείο, αν το κάνω εγώ, Τζεσιόλη Τζαράς. Δημοτικό σχολείο Ζυπαρίου Κο. Τζεσιόλη Τζαράς. Δημοτικό σχολείο Ζυπαρίου. Είμαστε όρθια.